σημαντικότερο στοιχείο, όντως, το οποίο κομίζει ο μάρτυρας, ότι ο Ρουπακιάς ορκίζει νέα μέλη. Και άρα εκεί πέρα μπαίνει το ζήτημα, από τη στιγμή που ο Ρουπακιάς αρνείται ότι ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής, πώς είναι δυνατόν ένα μη μέλος, ναι, να ορκίζει, ένας υποστηρικτής. Ένας υποστηρικτής, να ορκίζει νέα μέλη. Άρα είναι πολύ σημαντικό από μόνο του τώρα το στοιχείο το οποίο έφερε ο μάρτυρας, πέραν από το παραλυπόμενο. Σε σχέση με την επίθεση στους αλλιεργάτες. Στους αλλιεργάτες, είναι σαφές ότι η πολιτεία δεν έδωσε την αξία ούτε καν τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό. Δηλαδή, μονάχα μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και την συσχέτιση των δικογραφιών χαρακτηρίζεται ορθά, έτσι όπως πρέπει, με βάση τα τραύματα που έχει ο Αμπουζίντε Μπάρακ ως απόπειρα ανθρωποκτονίας η συγκεκριμένη επίθεση. Αυτό έχει σαν συνέπεια αυτό το οποίο κόμισε και ο Ζήμαρης, που είναι περαματιώτης στην έδρα, στην επόμενη συνεδρίαση, ότι η εικόνα που είχε το πέραμα ήταν αφενός ότι στη συγκεκριμένη ενέργεια εμπλεκόταν ο Πανταζής, ο Μπαλονάς, έτσι όπως τον ήξερε το πέραμα. Και αφετέρου η εικόνα που είχε το πέραμα ήταν ότι είχαν ασυλία οι Χρυσαυγίτες και είχαν το ακαταδίωκτο γιατί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Γιατί πραγματικά δεν πήγε ποτέ φυλακή, ούτε καν μία μέρα, ούτε καν σαν προφυλάκηση ο Πανταζής και η συγκεκριμένη ομάδα για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Μάλιστα η διαρροή που έδωσε η Ελλάς την επόμενη μέρα σε σχέση με τη συγκεκριμένη επίθεση ήταν ότι τα άτομα δεν είχαν σχέση με κάποια ακροδεξιά οργάνωση. Ναι, ναι. Είναι ένα δημοσίευμα το οποίο υπάρχει στο Δήμα της επόμενης μέρας, όταν είναι γνωστό ότι τα συγκεκριμένα άτομα συνελήφθησαν φορώντας μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Είναι σαφές δηλαδή ότι είναι μια διαρροή η οποία γίνεται 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Θυμίζουμε ότι γίνεται στις 12 Ιουνίου η επίθεση του 2012, στις 17 του Ιουνίου οι εκλογές, προκειμένου να μην θυγεί δημόσια η Χρυσή Αυγή. Το πραγματικό πρόβλημα το οποίο έχει υπεράσπιση με τον Ζήμαρη είναι ότι ο Ζήμαρης ήταν από τους πιο αποτελεσματικότερους μάρτυρες στην απόδειξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γιατί θυμίζουμε ότι η απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περίπτωση των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ δεν είναι μόνο κατά του Πουλικόγιαννη. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Είναι δηλαδή σε σχέση και με τους υπόλοιπους. Ο Ζήμαρης με την παρουσία του στο δικαστήριο κατάφερε να αποδείξει τη σεβάρος του απόπειρα ανθρωποκτονία. Δηλαδή η εικόνα ότι πραγματικά έβαλε το χέρι του και αυτό το αντικείμενο το οποίο είχε τα καρφιά χτύπησε το χέρι του, το οποίο εκείνη την ώρα κάλυπτε το κεφάλι του, ήταν πάρα πολύ πιστική για το ποιος ήταν ο στόχος και ο ανθρωποκτόνος σκοπός αυτών που επιχειρήσαν να το χτυπήσουν. Αυτό και όσα είπε για την εγκληματική οργάνωση είναι που δημιούργησε την τόση μεγάλη αντίδραση των υπερασπιστών. Πάντως η προσπάθεια να εμφανιστεί ο Μπούκουρας ως ένα τοπικό στέλεχος που έχει δράσει μονάχα στην Κόρινθο είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος πρόκειται να καταπέσει στη διάρκεια των αναγνωστέων εγγράφων. Ο Μπούκουρας έχει πανελλαδική δράση στην Χρυσή Αυγή, έχει πανεθνικό ρόλο, έχει πάει στη Νίκαια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τάγμα εφόδου που δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, έχει πει χαρακτηριστικά μαζί με τον Μπατέλη ότι έχουν λιώσει τις όλες των παπουτσιών του σε πολλές δράσεις της Χρυσής Αυγής. Ο Μπούκουρας έχει πάει στον Άγιο Παντελεήμονα, έχει πάει σε μια σειρά αποδράσεις της Χρυσής Αυγής, έχει συμμετάσχει, ήταν παρόν στο Πογκρόμ του 2011, άρα αυτός ο ισχυρισμός φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να τελεσφορήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπερασπιστική γραμμή του Μπούκουρα. Είναι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας στην εξέλιξη της δίκης. Το τι έκανε η αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει πραγματικά σε βάθος την απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτων αλλιεργατών. Εντάξει, η εικόνα είναι πραγματικά λίγα πράγματα. Δηλαδή, δεν είχαμε ποτέ ούτε τις έρευνες, ούτε τους μάρτυρες που ήταν πολύ περισσότεροι από τον μάρτυρα γείτονα τον οποίο είχαμε να έρχεται. Δεν είχαμε πολυκατοικία, δεν είχαμε ποτέ άρση τηλεφωνικού απορρίτου, δεν είχαμε τις κλήσεις. Δηλαδή, ήταν μια πολύ τυπική διερεύνηση. Με θύματα μετανάστες, με ό,τι σήμαινε αυτό το πράγμα το καλοκαίρι του 2012, έτσι όπως θυμόμαστε όλη την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα αλλάξανε στην πραγματικότητα μονάχα μετά την δολοφονία Φίσα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ευθύνες, έχει προκύψει, και επίσης είναι σαφές ότι η εξέλιξη στη διαδικασία στο ακροατήριο ήταν αποκαλυπτική. Και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα άνοιξε η διερεύνηση του ζητήματος με την παρέμβαση της πολιτικής αγωγής. Θυμίζω δηλαδή ότι στην αρχή, όταν κάναμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το τι έγινε, τι κάνανε οι αστυνομικοί, είχαμε στην αρχή μία στάση του δικαστηρίου ότι αυτά τα ζητήματα εν πολλοίς δεν τα διερευνούμε, δεν είναι αντικείμενο του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Από ένα σημείο και πέρα η ίδια η έδρα ανέλαβε αυτόν τον ρόλο. Και είχαμε, θυμίζω, μέχρι και λιποθυμίες
αστυνομικών, έτσι, οι οποίοι δεν αντέξανε τη βάσανο των ερωτήσεων της Προέδρου, ότι μα είναι δυνατόν να μας λέτε τώρα ότι ήσασταν εκεί που προέκυψε τελικά και αν αντιρρείτε ότι ήταν 4 λεπτά παρόντες οι αστυνομικοί και όχι αυτό το πράγμα το οποίο λέγανε λίγα δευτερόλεπτα, και καθόντουσαν απέναντι και παρακολουθούσαν στην πραγματικότητα την δολοφονία, και μόνο αφού υπέδειξε ο Φίσας τον Ρουπάκια είχαμε την σύλληψη του Ρουπάκια. Τώρα, από εκεί και πέρα, σχέση με το τυπικό το οποίο με ρωτάς, υπάρχει η δυνατότητα. Αυτό, λίγο το διαδικαστικό. Υπάρχει λίγο δυνατότητα στο τέλος η πρόεδρος του δικαστηρίου να στείλει τα πρακτικά στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες, τυχόν ποινικές ευθύνες των συγκεκριμένων αστυνομικών για την δολοφονία Φίσα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα ανοιχτό. Είναι δυνατόν να γίνει. Το αν θα γίνει είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως, αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής και αυτό που βγήκε μέσα από την ακροματική διαδικασία, ήταν σαφέστατα ότι υπάρχουν αυτές οι ποινικές ευθύνες. Όταν λέει ο Κωστής ο Παπαϊωάννου ότι κατήγορος είναι η ελληνική δημοκρατία, θα πρέπει να το αποδείξει η ελληνική δημοκρατία ότι είναι κατήγορος. Η γυναίκα του Κέσσαρα. Μα δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι ένα πράγμα το οποίο απλά έχει αφαιθεί, έχει σταλεί στη δικαστική εξουσία και από εκεί και πέρα το πολιτικό σύστημα και η ελληνική δημοκρατία να ανήπτει τα σχήρας της. Έχουμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το κατηγορητήριο αποδεικνύεται. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή την εικόνα, όχι απλά ότι αυτοί οι οποίοι τέλεσαν τις επιθέσεις ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Δράστης ήταν η Χρυσή Αυγή η ίδια, μέσα από πολυπρόσωπες ομάδες, τάγματα εφόδου που ήταν εκπαιδευμένες, έτοιμες, οργανωμένες από την ηγεσία να τελέσουν τις εγκληματικές πράξεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, έχει προκύψει ο ρόλος της ηγεσίας, η διεύθυνση δηλαδή της εγκληματικής οργάνωσης, πριν ακόμα μπούμε στο κομμάτι το καθ' αυτό της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί είναι η επόμενη φάση του δικαστηρίου που πρόκειται να διερευνήσει το ζήτημα της ηγεσίας και της ιεραρχίας και της ύπαρξης της εγκληματικής οργάνωσης, και όμως ήδη μέσα από τη βοήθεια των μαρτύρων και μέσα και από τη βοήθεια της πολιτικής αγωγής έχουν βγει κρίσιμα συμπεράσματα και έχει προκύψει κρίσιμο υλικό που αποδεικνύει ότι η ηγεσία όχι μόνο γνώριζε, αλλά καθοδηγούσε, ενέκρινε, έχει καταπέσει δηλαδή ο ισχυρισμός των πρωτοβουλειών κάποιων θερμόαιμων οπαδών ή κάποιων αντιπαραθέσεων μεταξύ κάποιων ατόμων. Και είμαστε ακόμα στην αρχή της αποδεικτικής διαδικασίας όσον αφορά την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Άρα είμαστε σε μια δίκη που προχωράει και που το κατηγορητήριο αποδεικνύεται.